Την ώρα που τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα καταγράφουν αύξηση που αγγίζει το 34% την τελευταία πενταετία, με θύματα τις περισσότερες φορές γυναίκες αλλά και παιδιά, η Αρχιεπισκοπή Κρήτη συνεχίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για ένα φαινόμενο που δεν πρέπει να είναι ιδιωτική υπόθεση. Η ανταπόκριση των σχολικών μονάδων είναι μεγάλη, με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε εκδηλώσεις να έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Η 8η κατά σειρά εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά στο Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου. Είναι μεγάλο πρόβλημα η ενδοοικογενειακή βία. Χρειάζεται να προσέξουμε και να βοηθήσουμε όλοι μας ώστε να περιοριστεί αυτό το κακό. Εύχομαι οτιδήποτε να γίνει για να περιοριστεί το κακό αυτό. Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την προηγούμενη χρονιά με ευθύνη της τοπικής εκκλησίας, αλλά υλοποιείται ως συλλογικό έργο με τη συμμετοχή και συνεργασία ειδικών υπηρεσιών, οι οποίες εμπλέκονται άμεσα στον τομέα της διαχείρισης και της αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Η ενδοοικογενειακή βία έχει πολλές εκφάνσεις, όπως για παράδειγμα λεκτική, ψυχολογική, συναισθηματική, σωματική και σεξουαλική. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά γυναίκες που δέχονται βία από συντρόφους τους, όπως τονίστηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ότι ένας δράστης ενδοοικογενειακής βίας πολύ εύκολα σε μια κακή στιγμή μπορεί να γίνει ένας δράστης ανθρωποκτονίας. Και στόχος μας, πέραν της στοιχειοθέτησης κάποιου ποινικού αδικήματος, του σχηματισμού δηλαδή της ποινικής δικογραφίας και της παραπομπής του δράστη των πράξεων αυτών στη δικαιοσύνη, είναι και η όσο το δυνατόν πιο ήπια, θα έλεγα, εμπλοκή του εκάστοτε θύματος στη διαδικασία. Η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες, δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε ότι θύματα πολλές φορές είναι παιδιά, ακόμα και άνδρες. Οι γονείς, αν ανατρέξουμε στο ιστορικό τους, βλέπουμε ότι είναι άτομα που έχουν ιστορικό αποστένσης και είναι άτομα που τελικά να έχουν κακοποιηθεί στη δική τους τελική ηλικία. Η συζήτηση στο Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου είχε τίτλο «Σημεία ενδοοικογενειακής βίας και κακοποιητικές πρακτικές, διαχείριση, προστασία, αντιμετώπιση». Χορηγός επικοινωνίας ο Όμιλος της Κρήτη TV. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δεν μπορεί να μείνει αμέτωχο σε αυτά τα προβλήματα. Συμμετέχει, οργανώνει και συνδιοργανώνει εκδηλώσεις όπως η Αποψινή, ώστε να ενημερώσει και να αφυπνίσει τους εκπαιδευόμενους του σχολείου. Αφορά την πλειονότητα των μαθητών μας, με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους και την ενημέρωσή τους, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε μορφή αντιμετωπίσουν, είτε στο σπίτι τους, είτε στην οικογένεια, είτε στη γειτονιά τους.